Από τις 20 Μαΐου ξεκίνησαν οι παραγωγοί στο Μακρυχώρι να κόβουν τα πρώτα καρπούζα, με την τιμή διάθεσης να αγγίζει τα 30 λεπτά το κιλό. Ήταν πολύ καλές οι τιμές, πάνω από 30 λεπτά. Μετά, όσο περνούσαν οι μέρες, έβγαιναν περισσότερα καρπούζα, οι τιμές πέσανε. Το 3 Ιουνίου περίπου τα καρπούζια ήταν στα 12 λεπτά. Στο Δήμο Τεμπών καλλιεργούνται 4.000 στρέμματα με καρπούζια και πεπόνια. Εδώ παράγεται το 85% του νομού Λάρισας, κυρίως σε καρπούζια και ειδικότερα στο Μακρυχώρι. Τα περισσότερα, το 80% αυτών είναι καρπούζια και το 20% πεπόνια. Επίσης το καλύπτει το 85% της παραγωγής του νομού Λάρισας. Οι ποικιλίες των καρπουζών που καλλιεργούνται στην περιοχή είναι Σεβένια, Φλόριδα και Όμπλα. Τώρα αυτό το καρπούζι που κρατάμε εδώ πέρα είναι τα Φλόριδα. Θα είναι αρχή τέλος αυτήν την ποικιλία. Φλόριδα και τα Όμπλα. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο καρπούζι στην περιοχή. Άλλη μια καλλιέργεια που χαρακτηρίζεται δυναμική είναι τα Βερίκοκα, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή τους εδώ και λίγες ημέρες. Αυτή η παραγωγή, έχουμε τρεις βιομηχανίες στην περιοχή μας. Τα παραδίδουμε εκεί πέρα και κομποστοποιείται το προϊόν και φυσικά στο μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται. Στο Δήμο Τεμπών καλλιεργούνται 4.000 στρέμματα με βερίκοκα και άλλα 2 με ροδάκινα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε μπει δυναμικά και στο ροδάκινο. Καλλιεργούνται περίπου 2.000 στρέμματα. Η μορφολογία του εδάφους, το μικροκλίμα της περιοχής και η φροντίδα των παραγωγών συμβάλλουν ώστε τα παραγόμενα προϊόντα του Δήμου Τεμπών να είναι γευστικά και εξαιρετικής ποιότητας, καταλαμβάνοντας ξεχωριστή θέση τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά.